θα πρέπει, εκτός από το ότι θα πρέπει να έχουμε ένοπλες δυνάμεις πάντοτε σε ετοιμότητα, να μην επαναληφθεί το αλαλούμ που έγινε την περίοδο των ημίων. Σήμερα ο στρατός είναι πιο οργανωμένος, είναι πιο προετοιμασμένος για να αντιμετωπίσει είτε επεισόδιο είτε οτιδήποτε άλλο. Δεν το επιδιώκουμε, αλλά δεν θα πρέπει να μείνουμε και αδρανείς. Κράτησα κάτι και θέλω να το διευκρινίσετε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα. Είπατε ότι στην περίοδο των ημίων επικράτησε αλαλούμ στο στράτευμα. Ή λάθος το κατέγραψα. Όχι στο στράτευμα, στο ναυτικό. Στο ναυτικό, ναι, 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 μάλιστα. Πήγε και έβγαλε ο Λιπέρης, ας πούμε, το στόλο, χωρίς να υπάρχει λόγος. Οι ένοπλες δυνάμεις, επειδή έζησα εκεί, άφησα ένα μεγάλο κομμάτι από τη ζωή μου, ξέρω ότι πάντοτε είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε κρίση και ενεργούν πάντα ανεξαρτήτως ποια είναι η κυβέρνηση. Δεν εξετάζουν τι χρώμα έχει η κυβέρνηση. Είναι ταγμένες γι' αυτό και ενεργούν πάντα για το σκοπό αυτό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση των ημίων, δεν ενεργεί ο Αγεθά μόνος του. Υπάρχει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας που προεδρεύει ο Πρωθυπουργός και οι αποφάσεις λαμβάνονται από το ΚΙΣΕΑ. Απλά δεν είχε αναλάβει τότε. Αυτό λέει. Δεν έχει σημασία, πάντως, όλες οι αποφάσεις αντιμετωπίσεως των κρίσεων λαμβάνονται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας.